Δυναμικά ξεκινάμε, 19 Ιουλίου, έναρξη, 7 η ώρα το απόγευμα μπορεί ο κόσμος να εισέρχεται στην παλιά πόλη της Καβάλας, στην Παναγία, 9 η ώρα επίσημη έναρξη, ήδη καταφθάνουν οι χώρες, έχουν φτάσει ήδη οι χώρες, οι αποστολές μάλλον από τις χώρες από την Ινδία και την Ισπανία, στον δρόμο καθοδόν οι υπόλοιπες χώρες, μέχρι τα ξημερώματα θα παραλαμβάνουμε αποστολές. Η τελευταία αποστολή που θα μας φτάσει θα είναι η αποστολή από την Ελλάδα, από την Τουρκία. Ουσιαστικά το πρωί όμως ξεκινά το Κοσμοπόλης. Αύριο παραδοσιακά έχουμε την παρέλαση από τις ομάδες τις χορευτικές των αποστολών. 10 η ώρα περίπου θα ξεκινήσουν από την πλατεία. 10:30 εδώ οι αρχηγοί των αποστολών γνωριμία με τη Δήμαρχο προκειμένου να ανταλλάξουμε δώρα. Και 11 η ώρα κάτω στην πλατεία Καπνεργάτη για να έχουμε μία πρώτη επίδειξη από τις χορευτικές ικανότητες. Τι εκπλήξη αναμένουμε στο πρώτο? Καταρχήν τις εκπλήξεις. Η έκπληξη είναι έκπληξη όταν την ζει ο καθένας. Οι εκπλήξεις είναι πολλές δράσεις. Πραγματικά, δεδομένου ότι το Κοσμόπολης είναι για όλες τις ηλικίες, εκπλήξεις για τα παιδιά, για τους μεγάλους, γεύσεις, γευσηγνωσία. Καλά, τι να πω τώρα για τις συναυλίες. Συναυλίες πολύ δυναμικά συγκροτήματα κάθε μέρα. Μαμαλάκης, γιατί πέρα από τις γεύσεις των χωρών που θα αγκαλιάσουμε και θα υποδεχθούμε, εννοείται και προώθηση της δικής μας γευστικής τοπικής κουζίνας με τον γνωστό μας Ηλία Μαμαλάκη. Είχαμε και ένα μικρό πρόπτο όμως με την αποστολή της Ρωσίας. Λίγο δώστε μας κάποιες διευκρινήσεις. Πού τα μαθαίνετε, πολλά μαθαίνετε, εν πάση περιπτώσει. Πραγματικά έσυ ο τέλος όμως για την αποστολή από τη Ρωσία, διότι η αποστολή από τη Ρωσία ξεκίνησε με λεωφορείο και είχε περίπου 24 ώρες αναμονή στα σύνορα με την Τουρκία. Πραγματικά νομίζω ότι όταν θα φτάσουν, γιατί είναι ακόμα καθοδόν, θα πρέπει να τους υποδεχθούμε με τον καλύτερο τρόπο, διότι καταλαβαίνετε και μόνο που είχαν τόσες ώρες αναμονή άνθρωποι και δεν γύρισαν πίσω, δείχνει το πόσο πολύ ήθελαν να έρθουν στο Κοσμόπολης και να συμμετέχουν σε αυτό. Μάλιστα και με επιπλέον δαπάνη που τους προέκυψε, γιατί αναγκάστηκαν και μίσθωσαν άλλο λεωφορείο από την Τουρκία, άφησαν το δικό τους λεωφορείο στα σύνορα, πήραν άλλο λεωφορείο από την Τουρκία προκειμένου να διασχίσουν την χώρα και να έρθουν στην Καβάλα. Επιπλέον δαπάνη καθόλου μικρή, κάτι χιλιάδες ευρώ για αυτούς, καταλαβαίνετε, θα πρέπει να τους αγκαλιάσουμε και να ανταποδώσουμε.